Και πάμε να δούμε τον, να ακούσουμε το πρώην Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα από τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι το μέτωπο σήμερα? Κοιτάξτε, σήμερα είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Είμαι έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή. Κάτι μικροστίες έχει στην περιοχή της Φέριζας. Φέριζα είναι φεύγοντας από Ανάβησο και πηγαίνοντας για Κερατέα μια περιοχή. Τα υπόλοιπα, τα μέτωπα όλα έχουν σβηστεί. Σβήστηκα στη διάρκεια της νύχτας μέχρι να ξημερώσει. Αλλά είναι τεράστια, παιδιά, η καταστροφή η οποία έχει γίνει. Τεράστια, δηλαδή ασύλληπτη. Αυτό πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όλος ο Δήμος Σαρωνικού απάκου του Σάκρου έχει καεί. Κύριε Φιλίππου, είστε μαθιά για γειτονιές και για συνοικίες και προφανώς έχετε κάνει και οδηπορικό. Αυτό ξεκίνησα, θα σας πω. Ακριβώς αυτό ξεκίνησα από. Ξεκίνησε το μεσημέρι από τον Κουβαρά, πέρασε το Πάνιο Όρος, στους πρόποδες γύρω από την περιοχή στα Καλύβια. Το Ολυμπιακό χωριό κατέβηκε προς την περιοχή του Λαγωνισίου, Φέριζα, Τραποριά, Όλυμπο, Φοινικιά, Κιτέζα. Έκαψε όλο το βουνό του Λαβριωτικού Ολύμπου της Σαρωνίδας και μπήκε μετά στο πανόραμα της Σαρωνίδας, όπου έχει κάψει και εκεί αρκετά σπίτια. Όλες αυτές οι περιοχές που είπα είναι οι περισσότερες και οικιστικές, εκτός από τις δασικές. Έχουν καεί διάσπαρτα σπίτια, δεν έχω και εγώ ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή πόσα είναι. Και καλλιέργειες βεβαίως. Αρκετές περιοχές ακόμα δεν έχουν ρεύμα, διότι έχουν καεί και τα δίχτυα ηλεκτροδότηση και προσπαθεί ΔΕΗ να τα αποκαταστήσει αυτή τη στιγμή. Και εξαιτίας του ότι δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχει και νερό οι περιοχές, γιατί ξέρετε τα πιεστικά μηχανήματα που στέλνουν το νερό στις δεξαμενές με ρεύμα δουλεύουν, δεν λειτουργούν, έχουν μείνει και οι περιοχές. Τώρα, περιοχή να κινδυνεύει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κάπνα είναι αποπνικτική. Όποιοι έχουν σπίτια και έχουν προβλήματα αναπνευστικά, καλύτερα να μην κατέβουν από σήμερα κάτω. Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων να δουν τις ιδιοκτησίες τους. Αλλά η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή. Και το τοπίο δυστυχώς σημερινή μέρα είναι μια μέρα καταστροφής για την περιοχή μας και πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών, να δούμε τις υποδομές, δίκτυα που έχουν καταστραφεί, πώς θα αναπληρωθούν, δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως αποζημιώσεις των οικειών. Δεν είχαμε κάτι σε ανθρώπινο ευτυχώς επίπεδο, γιατί υπήρξε πολύ έγκαιρα η προειδοποίηση για εκένωση των περιοχών και μάλιστα κάναμε και αρκετούς απεγκλωβισμούς μόνοι μας και με τη βία μερικές φορές σε κάποιους ανθρώπους που δεν ήθελαν να φύγουν. Και αυτό ήταν καλό, γιατί προέχει βεβαίως η ανθρώπινη ζωή. Κύριε Δημαρχέ, υπήρχε καθαρισμός των χώρων στους δημόσιους δρόμους και ιδιωτών. Τι διαπιστώσετε? Ακούστε να σας πω, οι περιοχές δικές μας είναι τεράστιες. Η πολιτική προστασία των Δήμων ως υπηρεσία έχει την ευθύνη για τις εντός σχεδίου περιοχές, κεντρικούς δρόμους και αυτά. Αυτά σε γενικό βαθμό είχαν καθαριστεί. Όμως η περιοχή είναι εκτεταμένη, είναι αγροτική, είναι χωράφια καλλιέργητα. Δεν έχει κάποια ευθύνη ο Δήμος για το χωράφι του οποιοδήποτε που είναι 10-20 στρέμματα καλλιέργητα στο κάμπο ή στο βουνό με το καθαρίσει. Ή τουλάχιστον δεν έχει αρμοδιότητα και πόρους. Ο Δήμος, η στενή αρμοδιότητά του είναι για τις και αυτό λέγεται πολιτική προστασία, για τους πολίτες μέσα στους οικισμούς, μέσα σε εντός σχεδίου περιοχής, είναι ξεκαθαρισμένο. Από εκεί πέρα πρέπει η πολιτεία, το κράτος και η κυβέρνηση. Τα δάση είναι ευθύνη του δασαρχείου. Όταν δεν υπάρχει προγραμματισμός τέτοιου για καθαρισμό και κυρίως χρηματοδότηση, δεν θα καθαριστούν ποτέ. Ούτε το να βάλεις ένα πρόστιμο λύνει το θέμα, έτσι δεν είναι? Τι να λύσει, ωραία. Εμείς ως Δήμοι μπορούμε να βάλουμε ένα πρόσωπο στην εντός σχεδίου περιοχή και μόνο. Και να σας βάλω, ή να πάω να καθαρίσω, λένε το χωράφι, να σου βάλω 100 ευρώ και να μην έρθει να τον πληρώσει. Άντε να το εισφράξει. Και δεν είναι αυτό. Θα έπρεπε να είχα αυτή τη στιγμή 1000 άτομα συγγνώμη να δουλεύουν Απρίλιο-Μάιο για να καθαρίσουμε. Πέρσι η χρηματοδότηση, η πολιτική προστασία μας ήρθε τον Ιούνιο. Το ξέρω γιατί ήμουν δήμαρχος. 17 Ιούνιου μου φαίνεται κάτι τέτοιο μας βγήκε χρηματοδότηση. Πότε προλάβεις να καθαρίσεις? Πρέπει από την αρχή να ειδωθεί μια συνολικά τι πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί κατά τον πυρκαγιό, γιατί και η Αττική και οι έβεγγοι περιοχές εδώ είναι ξηρές, άνυδρες, το ξέρουμε, πέφτω πολύ που το πέφτω είναι περίφλεκτο δέντρο, ποια κάνουμε. Κύριε Φιλίππου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σύντομα πείτε μας αν ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν που να μείνουν το βράδυ και έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας για ξενοδοχεία. Δεν γνωρίζω, αλλά εμείς είχαμε κάνει κρατήσει 3 ξενοδοχεία που οι άνθρωποι μας, παρόλο που δεν έχουμε δωμάτια γιατί είναι η σεζόν αυτή τη στιγμή, είναι στο πικ. Με όλα τα αυτά να έρθουν οι άνθρωποι και να προσπαθήσουμε εδώ να τους κρατήσουμε. Δεν έχω πληροφόρηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φιλίππου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ.